150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν αύξηση κερδών 302% σε ένα χρόνο που αναλογεί στο μισό ΑΕΠ της χώρας. Σε αυτό, αν προσθεθεί και το απαράδεκτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, χιλιάδες μικροεπαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οδεύουν για λουκέτο. Και εμείς καταδικασμένοι στην ακρίβεια, στις συντάξεις πείνας, στη δουλειά, χωρίς δικαιώματα και χωρίς ωράρια. Για λογαριασμό αυτών των εταιριών, οι κυβερνήσεις φέρνουν νέα αντιλαϊκά μέτρα φορολογίας, εμπορευματοποιούν μια σειρά από κρίσιμες λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια και στο όνομα των δικών τους προτεραιοτήτων ο λαός μένει απροστάτευτος απέναντι σε φυσικές κατά αυτούς αφύσικες καταστροφές. Στο δικό μας το κλάδο, οι εφοπλιστές, όπως όλοι ξέρετε, έχουν 58 φοροαπαλλαγές οι οποίες είναι περασμένες και μέσα στο ελληνικό σύνταγμα. Συνάδελφοι, δεν ζούμε με βάση τις ανάγκες μας, αλλά αγκομαχούμε κάθε μέρα για το κέρδος των ομίλων. Πληρώνουμε τις επιπτώσεις του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας στην Ουκρανία με την ενεργειακή φτώχεια και τις οικονομικές επιπτώσεις από το εμπάρκο στη Ρωσία και την οικονομική στήριξη του Ζελένσκι. Τώρα η χώρα μας μετατρέπεται πάλι σε πολεμικό ορμητήριο για τη θηριωδία στην Παλαιστίνη, όπου η κυβέρνηση μαζί με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων ακροδεξιών μορφωμάτων στηρίζουν το κράτος δολοφόνο. Ούτε το όνομά του δεν πρέπει να αναφέρουμε. Συνάδελφοι, η ιστορία έχει μόνο μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη και την ελευθερία της. Οι λαοί έχουμε τη δύναμη να στηρίξουμε έμπρακτα τον Παλαιστινιακό λαό, να εμποδίσουμε τη σφαγή του. Σε πολλές χώρες μπλοκάρουν τις πύλες πολεμικών βιομηχανιών, εμποδίζουν τη φόρτωση όπλων πυρομαχικών που εξοπλίζουν το κράτος δολοφόνο. Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν και να κάμψουν τον ελληνικό λαό που παλεύουμε να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Δεν θα πληρώσουμε τις συνέπειες του πολέμου, των πολέμων και των ανταγωνισμών. Όποιον αγωνίζεται ενάντια σε αυτή τη σφαγή, τον κατηγορούν για τη συμπιντισμό και τρομοκρατία. Στηρίζουν τη στρατιωτική συμμαχία με το κράτος δολοφόνο, αναγνωρίζοντας και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Από τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο, μέχρι τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, οι ανταγωνισμοί μυρίζουν πολεμικό όλεθρο. Πώς μπορούμε να αισθανόμαστε σιγουριά, σταθερότητα, ασφάλεια από το ρόλο προμαχώνα που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ στην περιοχή? Και αυτό είναι ένας ακόμη πολύ σοβαρός λόγος για να σταθούμε ενάντια στους πολέμους και την εμπλοκή μας. Γιατί αυτή είναι άλλη μια σημαντική πλευρά του αγώνα μας για σημαντικές αυξήσεις, ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις μας, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για καθολικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια, παιδεία. Για να γίνουν πράξη αυτές οι ανάγκες, για να βγούμε κερδισμένοι, πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η πολιτική που τους στηρίζει. Συνάδελφοι, στις 17 του μηνός έχουμε το προσκύνημα στον τόπο της θυσίας των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για τις επόμενες γενιές. Και στις 24 του μήνα έχουμε τη μεγάλη πανελλαδική απεργία, συγκέντρωση. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαστε πάντα καλά.